Γαμάτες είναι ρε. Δείτε πόσο γαμάτο είναι. Όπα ρε, μπουλντόζες έχει. Τι κάνουνε ρε. Όπα ρε. Ρε ο άλλος τι κάνει. Ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Ο άλλος τράκαρε μια άλλη μπουλντόζα. Παίρνει το χώμα ρε, παίρνει το χώμα που έχει μπουλντόζα και το πάει μέσα, τσιμέντο. Σφουγγαρίζει. Όχι, εκεί στην είσοδο. Μεταφορική είναι αυτή, έφερε τα πράγματά σου. Από χθες τους είχα πει να τα φέρουνε. Ακόμα δεν έχουν κάνει τίποτα ρε φίλε. Για πάμε προς αυτούς. Α, με τα μάξι. Ωραίο δε φαίνεται. Για να δούμε. Γιατί δεν είναι έτοιμο. Τώρα εγώ φταίω να τους πω τίποτα. Μεταφορική είναι αυτή σίγουρα. Θα παρκάρω εδώ γιατί δεν έχουμε έτοιμο ούτε το πάρκι. Για πάμε να δούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα Μάστορες. Πήγε. Κι άλλη τηλεόραση. Α, μπήκαν ηχομονωτικά εδώ, δες. Εδώ είναι πίνακας του Van Gogh, συλλεκτικός. 7,5 εκατομμύρια. Σε δημοπρασία τον πήρα, ναι. Θα μας τον κλέψουνε. Δεν, δεν πρόκειται, θα έχω φρουρούς. Εδώ ηχομονωτικό. Δεν ξέρω γιατί το βάλα περισσότερο για το design. Κάτσε να αφήσω την τηλεόραση εδώ. Ναι, ναι, άστε. Ολοκληρώ εδώ πέρα να την πάρει την τηλεόραση. Την τηλεόραση αυτή βάλτε κάτω, φίλε. Βαράμε εδώ μέσα, είναι γρήγορα τη δουλειά. Τι έπαθε η Νταλίκα, ρε. Φίλε, την τηλεόραση αυτή βάλτε κάτω. Η Νταλίκα τι έπαθε, όντως. Ρε, παιδιά. Λοιπόν, άκου εδώ. Τα σχέδια για την πισίνα που τι έχεις, ρε. Τι σχέδια εδώ, για την πισίνα. Κύριε. Πού είναι το αφεντικό σας. Έλα, ρε, ο Γιούρι είσαι εσύ, ρε. Όχι. Άντε ρε Γιούρι, πού είσαι, σε περιμένουμε. Όχι, δεν μου ήρθες με κουστούμι, ρε Γιούρι, να δουλέψεις, ρε. Ποιος ρε Γιούρι είναι αυτά πράγματα ρε. Μου πες, μου έστειλε το δίο σου το πρωί. Να έρθεις να δουλέψεις εδώ πέρα. Για μου πες να σου δώσω και καλά λεφτά. Και μου έρχεσαι με κουστούμι να δουλέψεις ρε Γιούρι. Τι είναι αυτά τα πράγματα ρε, πήγαινε άλλαξε. Νομίζω κάποιο λάθος κάνεις φίλε μου. Ας τα αυτά ρε Γιούρι, τι μου λες, με κνευρίζεις τώρα, πήγαινε άλλαξε. Και αυτός ποιος είναι, ο Κλέντ είναι αυτός. Ρε ήρθατε μαζί ρε, τι είναι αυτά ρε. Ρε απόκριση έχουμε ρε, τι μου ντύθηκε, τι είναι αυτά ρε Batman, τι είναι αυτά ρε. Ας καλά ρε. Ρε λες και ένας δυο πηγαίνετε αλλάξτε ρούχα ρε να δουλέψετε ρε. Έχουμε εδώ πέρα, θα μας βρεις το αφεντικό ρε άμα το δει αυτά τα χάλια ρε. Πηγαίνετε αλλάξτε ρε. Πού είναι το αφεντικό, πού είναι το αφεντικό. Το αφεντικό σας πού είναι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, πώς σε λένε φίλε. Ρε σηκώ τι φύγε ρε, ποιος είσαι εσύ ρε, άμα την είσαι σίγουρη δεν με νοιάζει. Είμαι αυτός που σου έχει δώσει τη δουλειά που κάνεις εδώ ρε φίλε. Το σπίτι αυτό είναι δικό μου. Λοιπόν άμα δεν είστε. Άμα δεν είστε ο Γιούρι και ο Κλέντι, να φύγετε ρε, σας θέλω εδώ πέρα μες τα πόδια μου, θα με κράζει το αφεντικό από πάνω. Ποιος είναι το αφεντικό σου, όνομα. Ρε σήκω και φύγε ρε, εγώ δεν δίνω προσωπικά στοιχεία ρε, εγώ είμαι τίμιος. Το αφεντικό σου ρε φίλε, ποιος είναι. Το παιδιά, εδώ πραγματικά, το θα έχω τεράστιο αυτός θέμα, είναι. Παρακαλώ σηκωθείτε και φύγετε. Φίλε, φίλε. Καλησπέρα, επειδή με τον άλλο κύριο δεν συνεννοιέμαι, είμαι το κύριος που έχει το οίκημα εδώ. Ποιο έγιμα ρε. Αυτό εδώ που βρισκόμαστε, αυτό που χτίζετε, δικό μου είναι. Εγώ σας έχω πληρώσει. Ποιο και θα ενοχλείτε και τους ελάχτους ελχάτους μου τώρα. Τους εργάτες, θα ανεβέτε πάνω θα του παρακαλώ. Ακούω, φαλακρού. Αφεντικό είναι εδώ πέρα. Το αφεντικό σας ποιο είναι. Τι γίνεται εδώ, γίνεται ένας χαμός. Έχετε βάλει μπουλντόζα πάνω στο μπαλκόνι μου. Ναι ρε, γιατί μεταφέρει τα τσιμέντα ρε, πού να ξέρεις εσύ ρε, δεν είσαι ο Γιούρι, ποιος είσαι. Κύριε, επειδή δεν βγάζω συνεννόηση, για σταματήστε λίγο την εργασία σας. Φίλε, παρακαλώ πολύ, σήκω και φύγε από εδώ πέρα, μην έχεις πρόβλημα ρε. Είμαι ο υπεύθυνος του οικίσματος, σε παρακαλώ σήκω και φύγε. Όπα, πήγε. Προσέχτε λίγο με τις μπουλντόζες ρε παιδιά. Ρε, προσέχτε λίγο το σπίτι. Τι δουλειά θα κάνουμε, μα δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας. Σας παρακαλώ κύριε, ρε, σύσταρε φίλε, δείστε εδώ. Ρε σήκω πάνω, και φύγε ρε. Πάνω έχετε φτιάξει τίποτα. Και όχι εσύ που θα μου πεις αν έχουμε φτιάξει ρε. Μια χαρά τι κάνουμε τη δουλειά μας. Άνθρωπέ μου,
Σου ξαναλέω, είμαι ο ιδιοκτήτης. Πού έχω μπλέξει, ρε φίλε. Δείξε μου χαρτιά που είσαι ο ιδιοκτήτης, ρε. Ποιος δεν έχω χαρτιά. Δεν έχει πουληθεί, ρε. Τη σπίτι είναι προς πώληση, ρε. Δεν έχει πουληθεί. Έχω δώσει προκαταβολή. Έχω δώσει προκαταβολή. 45 εκατομμύρια. Δείξε μου την απόδειξη που εσύ έχεις δώσει την προκαταβολή και θα σου πω εγώ, έλα πάρ' το σπίτι. Εδώ τι έχετε φτιάξει? Εδώ έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο σαλόνι. Εδώ πέρα βλέπεις μια τηλεόραση πλάσμα 99 ετών. Batman, αυτή είναι μεγαλύτερη. Έχουμε βάλει PlayStation και. Αλλή, ωραία, δουλεύει. CD player, τα πάντα δεν ξέρω. Δεν είναι νομίζω. Στην πρίζα. Ναι, είναι στην πρίζα. Μπορεί να βάλει τα. Αλλά. Τι σε νοιάζει εσένα, ρε! Όχι, όντω. Είναι στην αλλά πρίζα. Αλλά τι σε νοιάζει εσένα. Εμείς είμαστε. Παιδιά, μου δημιουργείται πρόβλημα. Δεν έχω θέμα να κάτσω να δείτε τη σπίτι, αλλά μου δημιουργείται θέμα μεγάλο. Δεν βάλω το live. Batman, αυτή είναι μεγαλύτερη. Καλή, καλή ποιότητα, ε. Όπα, ρε, 4K είναι. Ναι, είναι στην πρίζα. Καλό, καλό. Ωραία, την έκλεισε. Εδώ ο δίσκος. Εδώ είναι ένας δίσκος, δεν ξέρω τι. Το αφεντικό το έχει βάλει για 200-300. Ωραία, το αφεντικό σας που είναι, ναι, θέλω να του μιλήσω. Δεν ξέρω ποιο το αφεντικό, ρε. Εγώ είμαι εδώ εργολάβος, μου είπε εδώ πέρα, μου έδωσε τα σχέδια, μου λέει φτιάξε αυτό και αυτό να είναι έτοιμο σε τάδε καιρό. Εγώ περιμένω τώρα να τελειώσει τη σπίτα, να την παραδώσω, να πάρω τη λεφτά, να πάω σπίτι μου μετά στην οικογένεια. Πάνω έχετε κάνει τίποτα? Μπορώ να δω. Πάνω και κάτω θέλω να δείξω. Μου λέει ότι το κολοβαράνε. Τι κολοβαράμε, ρε. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Τι γάρα σου πασάκι, κρασιά σε ποτήρια. Ρε παιδιά. Δεν πάνε δουλεύουν όλη τη μέρα, κάποια κάνουν και διάλειμμα. Με συγχωρείτε, εγώ του ξεκατάκτασαι, είστε εδώ με τη γυναίκα μου. Ρε παιδιά, τέλος πάντων. Δείξτε μου τι άλλο έχετε κάνει μέχρι στιγμή. Κάνω μια ερώτηση. Εσείς γιατί μου κάνετε κριτική τώρα, ποιος είστε? Όχι, δεν κάνω κριτική. Είμαι άνθρωπος που θέλει να αγοράσει το σπίτι. Οφείλετε. Εντάξει, να μου το δείξετε. Ωραία, ελάτε να το δείτε. Πρέπει να πάμε κάτω ή πάνω. Δεν ξέρω, όπου έχετε φτιάξει πράγματα. Ωραία, πώς σας φαίνεται, παιδιά, στο chat? Τα πάντα έχουμε φτιάξει, κυρία μου. Μόνο η πισίνα υπολείπεται και λίγο το εξωτερικό. Το εσωτερικό έτοιμο είναι. Ελά, πάμε κάτω να σου δείξω. Λίγο έλα. Άδειο εγώ το βρίσκω. Εσύ, Batman? Ναι, είναι λίγο άδειο. Να σου πω κάτι, τα παράπονά σου σε αυτόν που βγάλε τα σχέδια. Εμείς τη δουλειά κάνουμε. Έλα, δούμε. Είναι το βουνό, είναι εδώ. Όλες ερωτήσεις είσαι, ρε. Προσέξτε, μην πέσετε εδώ πέρα. Μην καλώσετε. Εδώ πέρα είναι ένα δωμάτιο, το οποίο δεν είναι έτοιμο ακόμα. Είσαι σοβαρός, ρε φίλε. Εσύ δεν μου είπες είναι σχεδόν έτοιμο. Έτσι θα μου δώσετε το σπίτι. Ποια έπιπλα έχει τρύπες στο σπίτι, αδερφέ? Εντάξει, θα μπει και μια γυψοσανίδα, θα μπει και είναι έτοιμο, ρε. Σταμάτα την κρίνια. Είναι μάχη, ρε. Το σινεμά το φτιάξαμε χθες, το τελειώσαμε. Καλά, δεν έχετε βάλει τους τοίχους καλά-καλά. Δεν έχετε κόψει τα γρασίδια και βάλετε σινεμά. Τι φωνάζεσαι, ρε, τι φωνάζω, δείτε εδώ τι έχετε κάνει, ρε παιδιά. Φτιάξατε σινεμά. Τη σινεμά είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Το τελευταίο λέξη της τεχνολογίας είναι αυτό το σινεμά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μετά. Τα village μπροστά σε αυτό το σινεμά είναι παιδάκια, τίποτα, ρε σου λέω. Είναι όλα. Έχει γρασίδι, ρε όμως. Γι' αυτό είναι λίγο πιο φυσικό το περιβάλλον, ρε Batman. Μάλιστα. Είναι λίγο πιο φυσικό περιβάλλον, να αισθάνεσαι ότι είσαι στη φύση, ρε. Να από εδώ τι έχουμε. Προσφέρει. Έλα εδώ, εδώ πέρα ένα κρυφό δωμάτιο μας είπανε. Εδώ αριστερά, εμείς δεν εμπλακήκαμε. Εδώ πέρα, έλα εδώ να δεις. Εδώ, εδώ θα γίνει γκαράζ, γαμάτο. Ναι. Και θα εδώ βάζω τα αμάξια μου. Τα αμάξια σου, ό,τι άλλο θέλεις μπορείς να βάζεις. Έχει εδώ ωραία, μια ωραία θέα. Βλέπεις απέναντι μια άλλη βίλα. Βλέπεις εδώ πέρα το σχολείο, το στίβο εκεί πέρα. Βλέπεις πράγματα. Του παιδέζω δηλαδή, θα πηγαίνει σχολείο και εσά το βλέπεις από εδώ πέρα. Δεν έχω παιδί. Πότα κάνεις? Δεν ξέρω. Α, και εδώ το συνδέεται με το πάνω. Ναι, ρε μάγκα, τι έθελε, θα το αφήναμε το σπίτι, ρε. Το σπίτι είναι ό,τι πιο vintage υπάρχει, ρε. Είναι. Μοντέρνο, εγώ θα το έλεγα. Τι vintage. Όχι, είδες, είναι vintage, είναι τις καναπέδες μέσα. Θέλουμε να κρατήσουμε. Μα δεν μου αρέσει. Οι καναπέδες που βάλατε θα πάνε στα σκουπίδια. Ωραία, να πάρει δικού σου, ρε μάγκα, τι να σου πω. Να σου πω αφεντικό. Δεν ξέρω καν είναι το αφεντικό. Και εδώ πέρα κάθε καράφλα και μου λέει τι είναι το αφεντικό. Πάνω όροφο έχει. Δεν τον βλέπεις, ρε. Εδώ τι είναι κωδικό. Εδώ πέρα, ρε, εδώ πέρα να ρυθμίσει τον κωδικό. Όταν και καλά γίνει δικό σου, θα βάλει κωδικό μέχρι πρώτη πόρτα ανοίγουν. Οκ. Πάνω τι έχουμε? Εδώ είναι η κουζίνα, πάνω έχει πνοδωμάτια. Έχει και άλλα πραγματάκια, πέλα να τα δεις. Εδώ είναι η κουζίνα. Σκάλα είναι λες και να μένουμε οικοδομή σκάλα. Βαθμό θέλω, τσάτ. Εσύ οικοδομή ήρθες, φίλε, δεν είναι όλα έτοιμα. Εδώ πέρα είναι το κρεβατοκάμαρα το βασικό.
Εδώ έχει και το μπάνιο δίπλα, άμα θες να κατουράς τη βράδυ να πηγαίνεις με τη μία, μη τρέχεις, μη κατεβαίνεις σκάλες. Θα τον βλέπει και όλη η πόλη. Εδώ πέρα έχει και ντους και μπανιέρα, ανάλογα άμα είσαι οικολόγος ή όχι. Να σου πω την ανάγκη του, πού την κάνει. Δεν έχει το μπάνιο για την ανάγκη του. Έχει πιο πέρα. Έξω στη φύση. Καλό, αυτό η αλήθεια μας ξέρει, έχουμε τις χάσεις να βάλουμε τις λεκάνες. Καλό, Θα μπει και μια λεκάνη από τη θέση. Βαθμό θέλω, παιδιά. Εδώ είναι άλλη κρεβατοκάμερα. Να, ωραία, εδώ πέρα θα κάνετε ένα ανάγκη. Άλλη με ντουζιέρα. Ωραίση. Και εδώ πέρα έχει κι άλλο εδώ πέρα ένα χώρο. Δεν μπορούσατε να βάλετε τη λεκάνη σε ένα πιο κλειστό χώρο. Ρε, θα τις βάλουμε τις λεκάνες. Δηλαδή, ρε φίλε, εγώ θα πες ότι φέρω εδώ ένα φίλο μου. Ναι. Θα κάθομαι εγώ εδώ, θα κάνω την ανάγκη μου. Αυτή είναι του δικού του, ρε. Είναι δικιά του λεκάνη. Αυτού του δικού του. Και πάλι, ρε φίλε, τι είναι αυτό τώρα, τι εργάτες είστε εσείς. Να σου πω κάτι, τα σχέδια να πας να αφού μου βάλει τα σχέδια. Εμείς είμαστε εργολάβοι, έλα εδώ να δεις τώρα. Ρε παιδιά, αυτή η τουαλέτα θέλω να αλλάξει, όχι τώρα, τώρα. Φέρετε εργάτες πάνω να την αλλάξετε. Ωραία, θα την αλλάξουμε όλα. Δεν είχαμε άλλο παπά στα αρχίδια μας. Και εδώ πέρα. Μπαλκόνι είναι εδώ. Κοίτα ρε πως τα έχουν φτιάξει. Δωματίου. Εδώ πέρα μπορείς να ρίξεις να γναντεύεις, εδώ πέρα όπου να γναντεύεις. Μπορείς να βάλεις εδώ πέρα και κάτι να κάνεις, κάνα παιδάκι και τέσσερα εδώ πέρα. Γενικά εδώ πέρα είναι ένα ωραίο μπαλκόνι, μπορείς να βάλεις μεροκαθιστικό, μπορείς να βάλεις μία αέωρα, μπορείς να βάλεις πολλά πράγματα. Τι κύριο Hitman, πού είναι, έλα εδώ ρε μάγκα, έλα εδώ να τα δεις. Εγώ μόνος μου τα δείχνω, στον Batman θα πάει το σπίτι, ποτέ για σένα είναι το σπίτι, έλα να τη δεις. Τρεις στον Μπούτσο Κλέγαν είσαι ρε φίλε, έλα εδώ να δεις. Εδώ πέρα. Πισίνα, σ' αρέσει ή όχι? Πού είναι η πισίνα? Η πισίνα δεν βλέπω καν πισίνα. Δεν έχει νερό ακόμα. Όλοι αυτοί θα είναι η πισίνα. Ναι, όλοι αυτοί. Θες να τη μικρύνουμε, πες τώρα. Όχι, μ' αρέσει που είναι έτσι. Ωραία. Όπα. Όπα ρε παιδιά, έπεσε ένας μεταξύ. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, μέχρι να μπει η επιφρούρηση από πάνω να μπουν τα σίδερα και αυτά, θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Τα κάνουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα καθιστικό σ' αρέσει, θα την αλλάξουμε. Θέλω πολλά πράγματα. Θέλω πολλά πράγματα αλλαγή. Θέλω να φτιάξετε καλύτερα το μπάνιο. Γενικά, εδώ θέλω να βάλετε κανένα παιδάκι. Αν μπορούμε ένα τζακούζι, θα ήθελα εδώ. Κάτω θέλω. Τζακούζι μπορεί να το παραγγείλεις μόνο θα στη φέρουν. Όπως έχεις μία μπασκέτα, θέλω να βάλετε σάκο για box. Θέλω να βάλετε ένα τέρμα να βαράω σουτάκια. Θέλω να βάλουμε μια μεγάλη νεροτσουλήθρα που θα είναι από εκεί και θα σκάουμε στην πισίνα. Η πισίνα τη θέλω 8 μέτρα βάθος. Τιγάρι καλά. Και θέλω στο υπόγειό μου, θέλω το υπόγειό μου να έχει τζάμι που να μπορώ να δω την πισίνα από το τζάμι. Να σου πω ρε καράφλα. Έλα. Κάτι άλλο θέλεις ή αυτά? Γενικά θα σου πω κι άλλα. Θα σου πω. Τι έφερε εδώ Batman? Το τζακούζι που είπες ότι το θες. Εκεί. Έλα, εκεί στη γωνία. Γιατί? Τζακούζι θα συναρμολογήσεις. Ναι. Άντε ρε, που θα συναρμολογείς τζακούζι. Κάνω πλάκα. Πώς θα το φτιάξεις το τζακούζι? Το φτιάξω. Άρα ξέρετε, πιο εύκολο είναι αυτό. Να φτιάξεις τζακούζι είναι εύκολο. Ρε θα με τρελάνετε. Ναι ρε, τι το δύσκολο, να το δες. Οπα! Δες. Δεν μπλέκεις. Όποια αν περιμένουμε δεν... από τους εργάτες. Να σου πω, εμάς δεν μας είχαν πει για τζακούζι. Άμα σου είχαν πει για τζακούζι, θα το ξέχανα εγώ μπαμπαμ. Ήρθε εδώ ο κύριος Batman να μας το παίξει μάγκας. Ωραία! Όπα ρε! Όπα ρε! Γιατί το βάλεις και την Batman, έτσι ο Ατλόγας την πρακτική αυτά. Α, ωραίο πράγμα. Από δέσκη, τα ρούχα μέσα μπήκανε. Παιδιά, μετά ετοιμαζίστηκε για πάση. Α, ωραίο. Μπράβο ρε. Όχι τηλεόραση. Καλό, Μπράβο ρε, Batman. Ευχαριστώ ρε, φίλε. Ή και τηλεόραση. Κάτσε και έτσι την κλείνεις. Όχι. Έλα, φίλε, έλα. Μόλις φύγουν οι μαλάκες, θα φέρουμε δύο μουνάκια να μπούμε μέσα μετά. Εννοείται ρε, φίλε. Όλοι μέρα που μπούμε μέσα μέσα. Κάτσε να φύγει τόσο μαλάκας που μισπάει τα νέπρα και πάω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πείτε μου. Έτοιμο και το τζακούζι, τι άλλο θέλεις, καραφλίτσο. Το αφεντικό θέλω να μιλήσω γιατί.
Γιατί μέσα σας δεν βγάζω ως... Έλα, μίλα με μένα ρε, έλα, εγώ τα φέρω, τα φέρω στη αρχιτικό. Πες μου, ό,τι θέλεις σε μένα. Πες στην καρδιά μου σε έβαλα ρε, χίτμα. Πες στην καρδιά μου, πες μου. Ωραία, εσύ πάνω τι κάνεις, νερά τρέχουνε. Για να πάω έξω λίγο. Μάδεψέ τα που τρέχουνε νερά, τι μου το λες, δικιά μου δουλειά είναι, δικιά σου είναι. Ρε παιδιά, τάκι, από... να πήγε σου λένας ακόμα ρε. Δεν ακούω. Για να δω λίγο, να ρωτήσω κάποιον άλλον ποιο είναι το αφεντικό. Φίλε, εσύ με την κοτσίδα. Ποιο, Εδώ, ποιο, το αφεντικό σου ποιο είναι, το αφεντικό ψάχνω. Δεν είναι εδώ ρε. Εσύ φίλε, ξέρεις που είναι το αφεντικό. Πού είναι ροφιούλα. Ρε Μπρους, τι είναι αυτοί οι εργάτες τώρα, έχεις ξαναδέτε τους εργάτες. Δεν ξέρω ρε φίλε, τι να σου πω. Ποιος σας έβαλε να καθαρίσουμε όλα τα νερά που πέταξαν. Ξέρω ρε, άκου εδώ να δεις. Πώς το λένε το φίλικο. Άκου εδώ να δεις. Εμένα μου στείλανε email όλα τα σχέδια και παιδιά, μου είναι πώς πάει, email. Πότε θα, μας, θα το έχουμε έτοιμο. Πήγαινε στο τοποθεσία. Έχει ακόμα βαρικάρι. Α, βάση για ελικόπτερο να τους πω να βάλουν. Να σου πω φίλε, μπορείτε να βάλουν. Μπορείτε δεν να... ξέρουν ελληνικά τα περισσότερα παιδιά. Έλα από εδώ ρε, το εξηγώ το σύνολο. Έλα από εδώ. Βάλτε και μια βάση για ελικόπτερο. Βάση για λιό. Μπατμάν, έλα μαζί μου τώρα. Θα τρελαθώ, Πάμε γρήγορα στο μυστικό γραφείο να βρούμε τον ιδιοκτήτη. Θα απολυθείτε όλοι, δεν σας κάνω πλάκα. Έχω και περιμένω το σπίτι ένα μήνα. Και εσείς πίνετε μπύρες. Όλοι οι τεμπελχανάδες εδώ πέρα έχετε μαζευτεί. Αδελφέ μου, έβγαλε. Έχω άδικο ρε παιδιά. Έχω άδικο. Με τους τεμπέληδες, ένα μήνα περιμένω για αυτό το σπίτι. Κάνουν διάλειμμα τα παιδιά. Ένα μήνα περιμένω, κάθε μέρα όποτε έρχομαι κάνουν διάλειμμα. Πού είναι το μυστικό,